Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Χαρά μας να σας έχουμε εδώ. Και συμφωνώντας με όσα είπαν οι προλαλήσαντες, δεν θα επεκταθώ στα ίδια. Θα σας πω αυτό που το έχω πει σαν 100 φορές, μπορώ να το πω. Αλλά κανείς δεν θέλει να ακούσει και ελπίζω εσείς να του δώσετε κάποια σημασία. Αφορά στον χώρο μας, όπου είμαι πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Κέντρων Ξεναγλωσσών, για τα μαύρα ιδιαίτερα και τα παράνομα οικοδιδασκαλία που έχουν κατακλείσει όλη την Ελλάδα, τεράστια φόρο αποφυγή, τεράστια εισφόρο αποφυγή, πάνω από 100 εκατομμύρια ετησίως μόνο στα κέντρα ξενογλωσσών και αν βάλουμε και τα μέσης, πάνω από 250 εκατομμύρια αυτά που χάνει το κράτος. Λοιπόν, αυτό ξέρετε τι σημαίνει, Υπουργέ, έναν αθέμητο ανταγωνισμό που δεν τον αντέχουν πλέον οι νόμιμες επιχειρήσεις, τα νόμιμα κέντρα ξενογλωσσών, πολλοί συνάδελφοι θα οδηγηθούν επιπλέον σε κλείσιμο, έχουν κλείσει. Λοιπόν, και θα πάμε όλοι στα μαύρα εφόσον δεν καταλαβαίνει και δεν θέλει να ακούσει κανένας. Λύση υπάρχει. Λύση υπάρχει, είναι εφαρμόσιμη και είναι πολύ απλή και βοηθάει όλη την κοινωνία. Εδώ οι συνάδελφοι δεν μπορούν να πάρουν ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερώσεις. Είμαστε εμείς και τα... Ναι, αμέσως να σας την πω. Να σας πω και αυτό. Ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερώτητες. Εμείς και οι φαρμακοποιοί είμαστε υποχρεωμένοι κάθε 2 χρόνια να λαμβάνουμε, που καταλαβαίνετε ότι τώρα αδυνατούν ακόμα και αυτοί που πληρώνουν το ΕΦΚΑ, επειδή δεν μπορούν να ρυθμίσουν παλιά οφειλή στο ΤΕΒΕ, π.χ., πάνε για κλείσιμο. Λύση την έχω πει να την ακούσετε και εσείς. Πολύ απλά, όπως γίνεται για σχολές μπαλέτου, οδεία και οδηγών, οι υποψήφοι που δίνουν για την πιστοποίηση ξένων γλωσσών για 5 μήνες, έστω για 5 μήνες, όχι για τα 10 χρόνια, 5 μήνες να είναι υποχρεωμένοι να περνάνε από κέντρα ξένων γλωσσών. 3 μήνες, 3 μήνες θα σας πω εγώ, να είναι υποχρεωμένοι να περνάνε. Δεύτερο, αφημί και έναξη ασκήσεως επαγγέλματος και άδεια διδασκαλίας του νομίμου διδάσκοντος για να μπορεί να δηλώνει τους υποψηφίους του. Έτσι, δεν θα πω εγώ να ελεγχθεί το οικοδιδασκαλείο ότι γράφουν ότι είναι σπίτια, αλλά δεν είναι σπίτια και είναι και επαγγελματική στέγη, βεβαίως, αλλά υπάρχει εκεί το απαράβατο να μπει κάποιος μέσα στο σπίτι και κρύβονται πίσω από εκεί. Αυτό είναι... Τι να σας πω, τεράστια μάστιγα. Έχουμε στείλει και στο Υπουργείο σας έχουμε στείλει επιστολές και στο Πρωθυπουργό και σε όλους. Και έστω αυτό, 3 μήνες. Δεν θα πω εγώ 5 και 1 χρόνο. Το αφημί να ζητείτε από τον νόμιμο διδάσκον. Λοιπόν, εκεί βέβαια κάποιος είπε το Υπουργείο ότι μαθαίνουν μόνοι τους. Οπότε, πώς να ζητήσει τον νόμιμο διδάσκον, μαθαίνουν μόνοι τους. Είναι δυνατόν να μαθαίνουν μόνοι τους τα παιδιά. Αλλά επειδή υπάρχει αυτό το μαθαίνουν μόνοι τους, γι' αυτό είπα, όπως και εγώ μόνος μου έμαθα να οδηγώ και να παίζω κιθάρα 5 χρόνια, αλλά πρέπει να πάω όμως σε οδείο, έστω 2-3 μήνες, να κάνω μαθήματα για να πάρω την πιστοποίηση. Λοιπόν, εφόσον μαθαίνουν μόνοι τους, που δεν υφίσταται μεν, αλλά έστω και έτσι, ας υποχρεωθούν να πάνε 3 μήνες σε κέντρο ξενογλωσσών για να μπορέσουν να πάρουν την πιστοποίησή τους. Αυτό θα σώσει έναν ολόκληρο κλάδο. Είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι και ο κλάδος αυτή τη στιγμή δεν αντέχει άλλο. Το Υπουργείο δεν θέλει να καταλάβει, να σας το πω όμα, ο Υπουργός ο Γαβρόγλου, παρόλο που είναι και συμπολίτης μου και τον εκτιμώ και για αυτόν τον λόγο, δεν μας έχει δεχτεί. Δεν μας έχει δεχτεί. Υπάρχουν σύμβουλοι εκεί οι οποίοι δεν κατανοούν, δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, διότι θεωρούμεθα παραπαιδεία, ενώ δεν έχουμε καμία σχέση με παραπαιδεία. Θα μου πείτε γιατί, να σας απαντήσω. Όλες τις γλώσσες διδάσκουμε. Το σχολείο δεν διδάσκει ούτε ρώσικα, ούτε τουρκικά, ούτε κινέζικα. Όλες τις ηλικίες. Ένας που είναι 20 χρονών θα πάει στο Λύκειο να μάθει τα αγγλικά για να κάνει μεταπτυχιακό.
Όλες οι στήλες, από 8 μέχρι 80. Αν μου επιτρέπεις, και είναι... το βάλες το ερώτημα. Ναι. Το καταλαβαίνετε, δεν είναι παραπαιδεία, δηλαδή καμία σχέση, και γι' αυτό ονομαζόμαστε πλέον όχι φροντιστήρια ξενογλωσσών, αλλά κέντρα ξενογλωσσών. Είναι τόσο απλό, δεν είμαστε παραπαιδεία, και γι' αυτό επαναλαμβάνω, εάν θέλει το Υπουργείο να μας κλείσει, είναι καλύτερο με ένα νόμο, με ένα άθρο να μας κλείσει. Συνεχώς έχουμε θέματα από το Υπουργείο. Δηλαδή, μας βάζει το Υπουργείο Παιδείας τώρα με μια πλατφόρμα να ξαναδηλώνουμε τους καθηγητές στις ώρες τους, ενώ είμαστε στο Εργάνη. Τώρα, τελευταία, μας ξαναζητάει διάφορα χαρτιά από οικοδομικές άδειες κτλ. Καινούρια αυτά τώρα, και βάζει μάλιστα και μέχρι την 1 Οκτωβρίου να τα στείλουμε σήμερα. Σήμερα το ανέβασε, σήμερα, και ζητάει να τα φέρουμε μέσα σε ένα μήνα. Και τρέχω και δεν φτάνω να πάρουμε παράταση. Ας κάνει λοιπόν αυτό πρώτα απ' όλα, διότι θα κλείσουμε. Ποια χαρτιά μας ζητάει? Εμείς υποφέρουμε και καθόμαστε, δουλεύουμε και βάφουμε τα σχολιά μας και το ένα και το άλλο, δίνουμε χαρά και μόρφωση. Και είναι η Ελλάδα πρώτη στην γλωσσομάθεια. Τυχαίο είναι από εμάς που μοχθούμε και μένουμε εδώ. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω άλλα. Αν θέλετε, καλέστε με στο Υπουργείο, αν είναι για μια σοβαρή συζήτηση, διότι αυτό το λέω εδώ και 4-5 χρόνια. Σας ευχαριστώ, Υπουργέ.